τώρα που μάθαμε και τον Πάφο να μην δούμε και τα ανέκδοτα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, γιατί κάνω δουλειές με φούντες! Ποιο μεγάλο ηθοποιό ανέδειξαν τα Ζωνιανά. Πού το ξέρετε, κυρία μου! Συγχαρητήρια! Το Γιώργο Φούντα! Το πρόλαβε και το είπε. Το πάθινε. Ναι! Το Γιώργο Φούντα. Λοιπόν, γιατί στα Ζωνιανά είναι όλοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Όχι, όχι το πράγμα. Έχει ως έμβλημα το τριφύλι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σε ένα αμάξι είναι ένας από τα Ζωνιανά, ένας από τα Ανόγια και ένας από τα Λιβάδια Μιλοποτάμου. Και το ερώτημα είναι, αυτό το αμάξι, ποιος το οδηγεί? Ποιος? Για να δούμε. Για να δούμε. Η ασφάλεια. Είπαμε, μάθαμε και στα καπί τον Πάφο, δεν μπορεί να οδηγήσει ο Πάφος. Λοιπόν, μου λένε να μου κάνουν πλάκα στο κοντρόλ, να κάτσεις με τα καπί που δεν ήξερες τον Πάφο κλπ. Τέτοια μου λένε, να κάτσεις εσύ με την άλλη. Η ασφάλεια. Γιατί τα Ζωνιανά έχουν τα πιο γρήγορα γαϊδούρια? Γιατί με τόσο χόρτο που βόσκουν γίνονται καθαρό αίμα κούρσας. Λοιπόν, αυτά επειδή σας υποσχέθηκα να ξεκινήσουμε με χαμόγελο, με γέλιο, ευχάριστα τη σημερινή εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι αργότερα στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και μια σύνδεση με τα Ζωνιανά. Να δούμε τα άλλα Ζωνιανά, να δούμε πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται τουλάχιστον. Θα γνωρίσουμε μια πολυτεκνικογένεια, θα γνωρίσουμε μια γιαγιά η οποία είναι 38 χρονών και έχει γίνει γιαγιά. 38 ετών γιαγιά. Και είσαστε, χαίρεστε γι' αυτό. 38 ετών γιαγιά λοιπόν και άλλα πολλά. Μυστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε μια άλλη ιστορία, διότι το γέλιο και το κλάμα συνυπάρχουν στη ζωή. Θα δούμε σε λίγο μια κυρία η οποία διεκδικεί το παιδί της και το θέμα είναι το εξής. Λέει, είμαι από την Αλβανία. Άμα την ακούσει να μιλάει ελληνικά δεν έχει, δεν το καταλαβαίνεις, μιλάει τόσο καλά. Η απάντηση... Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι θα κρίνει... Μόλις είχα πρώτα έρθει... Πού θα βρω το δίκαιο μου, θέλω να δω το παιδί μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να συμβαίνει. Ακόμα και χαμένη φαντάζομαι λίγο. Εντάξει, στην Ελλάδα. Τα παιδιά... Ελληνικά καλά. Τέλος, ναι, σωστά. Και αφού βγήκα, πλέον μου λέει είμαστε, πώς να πω, συγχωριανοί. Του λέω από πού και ως πού, αφού δεν είμαι, το λέω εγώ, Ελληνίδα. Ναι. Κάπως. Mm-hmm. Ξεκίνησε μια σχέση όπως όλα τα παιδιά στα 17 τους. Ναι. Πάρα πολύ, γιατί έχει έναν τρόπο που μπαίνει στην παρέα χωρίς να τον καθέρει. Δεν βλεπόμασταν και πάρα πολύ συχνά. Το χειμώνα, περνώντας από εκεί, από την πόλη, τον βλέπω ξαφνικά κάποια στιγμή στο καράβι και μου λέει, μας τους δύο τι θα γίνει. Λέω, τι να γίνει. Ναι. Απλά μου έχει πάρει... Δεν είναι, ας πούμε, δεν δέχονται εύκολα. Ενώ όταν το συζητάγαμε μετά, ναι, εκείνη μου έλεγε, είπε τίποτα. Και από διάφορους εκεί πέρα. Δεν πειράζει, κρατήστε τα και τι φάγανε, δεν ήρθε. Τρία χρόνια ήμουν, ξέρω εγώ, με την προηγούμενη μου. Δεν ήξερα που θα καταλήξει. Τον είδες λίγο ως διέξω. Ξένη στην Ελλάδα. Να βγω εγώ έτσι έξω και αυτά. Προφανώς είχαν έρθει και οι άνθρωποι εδώ. Κομμάτια. Ναι. Και δεν είναι, είναι και είναι η Αλβανίδα και ο ιερέας. Είναι εδώ, ναι, η Αλβανίδα και ο ιερέας. Ναι, φυσικά, μα γι' αυτό πιστεύω. Πέντε μηνών έγκυος. Ναι. Και φέρνει στον κόσμο το. Και ήταν αντί να γίνει γρήγορα ή το παιδί ή η μάνα. Εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να ευτυχίσω αν δεν πάρω την. Και στα γρήγορα βγήκαμε και οι δύο, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, ζωντανές. Δεν νομίζω να ήταν μόνο εκείνος, να μην αδικούμε τώρα. Τι? Είναι λίγο φοβισμένοι, βλέπουν... Όχι, δεν είναι όλοι άντρες. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και άλλοι ήτανε... που είναι μέσα στο τοκετό. Κάτι είναι, του λέω. Ρε, το μωρό της αγκαλιά από την πρώτη στιγμή. Σε μια φωτογραφία που δείξαμε ήταν η πρώτη του φορά, έτσι. Λοιπόν, ακόμη μέχρι 3,5 χρονών δεν ήξερε να έρθει σπίτι και να πήξει. Κάτι έκανε. Ναι. Αυτό. Και μετά...
έλα εδώ, έχουμε αυτό. Είχε συνέχεια δουλειές. Η δική μου, ναι. Το καλοκαίρι σερβιτόρας. Δεν έζησε, ας πούμε, κάποια στιγμή, τις πρώτες μας στιγμές, όλα αυτά, ναι. Να πω ότι ξέρω τα χρόνια εκεί. Όλα μας τα. Γίνησε πραγματικά, ναι. Τον έβλεπα. Βγάζει, ας πούμε, τα λεφτά. Ναι. Αλλά το κάνει και είναι 50 χρονών. Ναι. Εκείνος τότε 30, δεν είναι τέρας μου. Εντάξει, για το καλό του παιδί το... Όλοι οι δικοί μου από εδώ, Έλληνες, Αλβανοί. Ναι. Πάμε να δούμε τι έγινε το επόμενο βίντεο, να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Τι ντροπιάστηκε που... Μέχρι που ήρθαν εγώ και έγινε έτσι και είναι έτσι, με έχει κάνει, με έχει το παιδί. Μέχρι... Περιστατικό, ναι. Που ίσως είδα και εκείνος Έλληνας Ορθόδοξος Ιερέας, εγώ δεν θα το σχολιάσω. Ήμουν εγώ βιαίος. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη καταθέσει κάποιες μηνύσεις. Θα καταθέσω κι άλλες. Μου εξομολογήθηκε η κυρία ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι της. Πού θα πάτε για καφέ. 9 η ώρα με το. Ναι, ναι. Το συνηθίζει να πηγαίνει στις καφετέρειες και ό,τι σερβιτόρα, ας πούμε, υπάρχει και κυκλοφορεί. Εμείς με το παιδί και καλά, να κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι. Ναι. Και εκεί αρνιόμουν, ναι. Και μου βάζει και το δικηγόρο του, με απειλούσε, θα μου κάνουν μηνύσια. Ξέρω, όπως γινόταν συνήθως. Γινόταν 1,5 χρόνο. Τώρα κλείνουμε τα δύο. Τώρα είσαι υπεύθυνη σε κάποιο κατάστημα. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός σου δεν ανήκει που διάβασα, δηλαδή χωρίς καν, δεν συνάδει με τη στάση που έχει συνήθως ένας ιερέας απέναντι. Όχι, δείτε και από κοντά, θα πείτε και χειρότερα. Παρούτες. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό παρακαλώ. Όπως είδατε δεν έχουμε δείξει ούτε πρόσωπο ούτε τίποτα, έτσι. Πώς για το παιδάκι να μην μπορεί να επικοινωνήσει η μητέρα να πάρει το παιδί να το δει. Αν τις είχατε σταθεί και αν τη γνωρίζετε καλά, γιατί συμβαίνουν αυτά τα παιδιά παρούσα στα δεκτικά. Δεν ξέρει πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι κρίμα που πιστεύετε δεν μπορεί... Ναι. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει την επιμέλεια. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε γίνει πολλές φορές που τσακωνόταν με τον άλλο κουμπί που της πάρει. Ήσουν μπροστά εσύ. Μα εσύ ίδιο δεν έχεις πει. Έχω πει εγώ τι. Ότι πάντα τη σκοτήρια και πάλι όλα χτυπήσει το παιδάκι σου. Είσαι σίγουρη αυτό που λες? Ναι. Εγώ όμως ξέρω πολύ καλύτερα, όπως είναι, το έχω πει εγώ. Και έχω αποδείξεις γι' αυτό. Αυτό έχει γίνει σε τηλεοπτικό κανάλι. Γνωριόμασταν γενικότερα. Ωραία. Δεν με τα ζωνιανά. Θυμάστε που σας το είπα στην αρχή. Επειδή όμως παίξαμε τη σάτυρα, μου έχουν θυμώσει λίγο εκεί στα ζωνιανά. Μου θυμώσανε με τη σάτυρα και τα ανέκδοτα. Κινηθήκατε. Κάνεις τα πάντα, είσαι εδώ, φωνάζεις, παλεύεις. Όσο ζω, τα βγάλω, πάντα βλέπω. Για να... Μου έχουν θυμώσει, κάτσε να πάρω και το μικρόφωνο, φέρτε μου. Μου έχουν θυμώσει. Στα ζωνιανά μου θυμώσανε και στεναχωριέμαι που με. Γιατί μου θυμώσανε, εγώ δεν ήθελα να τους πικράνω. Μα το Λεζόπουλο δεν το βλέπουν. Το Θέμο δεν το βλέπουν. Το Φώτη και τη Μαρία δεν τους βλέπουν. Να συνδεθούμε με τα ζωνιανά. Εγώ δεν ήθελα να τους πικράνω. Να ζητήσω συγγνώμη αν τους πίκρανα, γιατί δεν ήταν σκοπός μου. Η σάτυρα είναι σάτυρα. Και η σάτυρα καμιά φορά μπορεί να στεναχωρήσει κιόλας. Είναι γλυκόπικρη. Η σάτυρα είναι γλυκόπικρη και δεν ήθελα εγώ να σας πικράνω. Καλησπέρα στα ζωνιανά. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Και θα μας βοηθήσει να κλείσουμε, μου λείψαμε. Κύριε... Η μπάλα δεν τσιπιάνει, είναι απλώς μια πράξη.